Ονομάζομαι Βίρονας και να ξεκαθαρίσουμε κάτι με τη φάτσα που έχω μπορώ να ταξιδέψω από τη Βοσνία μέχρι το Ιράκ χωρίς διαβατήριο. Μπαίνω στη Βοσνία, αγκαλιές, φιλιά, μπαίνω Τουρκία, με κερνάνε καφέ, έρχομαι στην Αθήνα, με στέλνουν πίσω στο Ιράκ. Μοιάζω πολύ με τον ράπερ το 12ο πίθηκο. Στην πραγματικότητα μοιάζω με κάθε πίθηκο. Δηλαδή, αν πάτε εσείς στο ζωολογικό κήπο, θα δείτε μαϊμούδες να πιάνουν σκατά και να τα πετάνε στους τουρίστες. Όταν πηγαίνω εγώ, μου λένε έλα μέσα. Θα πετάμε σκατά στους τουρίστες. Μοιάζω και με έναν υπερήρωα, είμαι σαν τον Γούλβεριν με μεσογειακή ανεμία. Έχω και αυτή την καράφλα για να ξεμπερδεύουμε. Δεν τη βλέπω πολύ συχνά, δεν τη χαίρομαι, διότι μόνο στο κομμωτήριο τη βλέπω, εκεί που τελειώνει το κούρεμα και έρχονται με τον καθένα και σου λένε έτοιμο, είστε και εγώ τι έκανε εκεί. Κάνει όχι, έτσι είστε κανονικά. Μπαίνω στο κομμωτήριο προχθές, μπαίνω μέσα, η ρεσεψιονίστ, μια γυναίκα πανέμορφη, ένα αγγελούδι, σχεδόν βούρκωσα. Λέω καλησπέρα σα, μου λέει έχετε ραντεβού, τη λέω σπανίω, ενδιαφέρεστε. Μου λέει ραντεβού για κούρεμα, έλεγα, τη λέω για ποτό θα σε πήγαινα. Μητέρα μου και ο πατέρα μου από πολύ καλή οικογένεια, η αδερφή μου και εγώ όχι τόσο. Η αδερφή μου είναι αλάνη, είναι μάγκα. Αν μου την πέσουν εδώ πέρα πέντε τσακάλια να με δίνουν, εγώ θα πάρω την αδερφή μου τηλέφωνο. Λογικά θα τους ξέρει. Η μητέρα μου, μια πάρα πολύ καθώς πρέπει γυναίκα, μια γυναίκα ρε παιδί μου που δεν καυγαδίζει ποτέ. Όταν καυγαδίζει, κρατάει μόνο προσφώνηση και κατάληξη. Από τριών χρονών με τη μάνα μου, όλοι οι καυγάδες είναι. Άκουσε να δεις και ενώ αυτό που σου λέω, τέλος. Ο πατέρας μου είναι κινητή βιβλιοθήκη, βασικά χαζούλη, είναι 200 κιλά, είναι τόσο. Πέρσι τέτοια εποχή είχα τρακάρει με το συγκάτοικό μου στην Καλυθέα. Και κατευθείαν με το που τρακάρεις βγάζεις κινητό και αρχίζεις ασφαλιστικές, μπάτσους, φωτογραφίες. Πρώτα παίρνεις τηλέφωνο τον μπαμπά σου. Παίρνει ο συγκάτοικος τον πατέρα του και λέει «Πατέρα, τράκαρα στην Καλυθέα». Και σαν κλασικός πατέρα του απαντάει «Και τι δουλειά έχεις στην Καλυθέα». Εγώ πήρα τον πατέρα μου του λέω «Πατέρα, τράκαρα στην Καλυθέα». Μου λέει «Πω, από το καλύτερο κανταήφι στην Αθήνα». Του λέει «Σε με τα καλά σου, ρε χοντρέ, τρακάρα με έχει χαλάσει το αμάξι». «Δεν πειράζει, πάρε ένα ταξί και φέρε μου δύο κομμάτια». Από τα αγαπημένα μου πράγματα, έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Από τα αγαπημένα μου πράγματα είναι τα λεωφορεία και όχι όλα τα λεωφορεία. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένα λεωφορείο συγκεκριμένο, το 140, και θα ήθελα ένα χειροκρότημα. Όποιος ξέρει το λεωφορείο, τη διαδρομή, το 140. Το 140 μου αρέσει και με ενθουσιάζει διότι κάνει τη μεγαλύτερη και την πιο άκυρη διαδρομή σε όλο το λεκανοπέδιο. Ξεκινάει από το μυθικό πολύγωνο, που κανένας δεν ξέρει που είναι, και πηγαίνει στη Γλυφάδα που έχουν όλοι αμάξι. Το συναρπαστικό δεν είναι ότι συνδέει αυτές τις δύο περιοχές, που να το πούμε κι αυτό, δεν χρειάζεται να συνδεθούν. Δεν έχει ξυπνήσει άνθρωπος στη Γλυφάδα και να πει πρέπει να πάω γρήγορα πολύγωνο. Δεν έχει γίνει αυτό. Μ' αρέσει και με ενθουσιάζει για το πώς συνδέει, διότι ξεκινάει το 140 από το πολύγωνο, μια περιοχή πάνω από τους Αμπελοκήπους, κατεβαίνει, συναντάει την Κηφισία, μεγάλος δρόμος, τρεις λωρίδες ανέβα, άλλες τρεις κατέβα, λυσίδα στη μέση και εκεί καλύτερα να πάρει την πρώτη του μεγάλη απόφαση. Και τι κάνει, στα παπάρια του, την κόβει κάθετα. Συναντάει τη Μεσογείο. Ξανακάνει το ίδιο, δεν λογαριάζει τίποτα. Και λες, οκ, εντάξει. Θα ανέβει περιφερειακό Ημιτού, να πάει Καρέα, να πέσει στα νότια. Όχι, δεξιά ζωγράφο. Και κάνει τώρα όλο τον Ημιτό γαλατάδικο. Ζωγράφο, Ηλίσια, Παγκράτη, Γουδί, Γεσαριάννη, Δάφνη, Ημιτό, Βύρο, να φτάνει στην Γλυφάδα, γυρνάει από άλλο δρόμο. Από Γουδί πας Παγκράτη, από Παγκράτη δεν γυρνάς ποτέ στο Γουδί. Διότι το 140 δεν ακολουθεί την πεπατημένη, δεν πάει από κεντρικούς. Δεν είναι 550-040 που ανεβοκατεβαίνουν λεωφόρους και νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Το 140 είναι πιο ροκ. Θα δει ένα κολόστρο, θα πει θα πάω από εδώ ρε, που στιγμή θα βγάλει. Θα δει αντιέξοδο και θα πει θα περάσω από μέσα, θα περάσω από μέσα, δεν πειράζει. Το έχω δει σε πιλωτή, πιλωτή, θα κάνει κίνηση έτσι. Τρομερό, έχει, μιλάμε για τεράστια διαδρομή. Δηλαδή, έχω ένα φίλο ανέβει και στην Κατεχάκη μέχρι την Αργυρούπολη και βγάλει κόμενα. Αληθινή ιστορία, κάναν, παντρευτήκαν στο πολύγωνο, κάναν τρία παιδιά. Την Αυσικά, το Μητροπέτρευα και την Πανόρ μου, τη μικρή. Πλάμε για τεράστια διαδρομή. Έχει 73 τάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένας θρύλος που λέει ότι αν διαβάσεις γρήγορα όλες τις τάσεις του 140, βλέπεις τη ζωή σου να περνάει σαν ταινία. Σαν το μάτι. Όπου πήγατε, θα πάτε στη ζωή σας, έχει στάσει. Έχει στάσει με ευθύρο, στάσει δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΔΕΗ, ΟΤΕΗ, ΔΑ, πλατείες, έχεις. Μπορεί να ζεις κατά μήκος του 140. Μέχρι τα βαθιά σου γεράματα. Έχει στάσει καφενείο, στάσει νοσοκομείο, στάσει γυροκομείο. Έχει και για το θάνατο, έχει στάσει γέφυρα και για μετά, μην φοβάστε. Θα σε πάει παντού το 140. Υπάρχουν εκτέλ που κοκκινίζουν όταν ακούν τη διαδρομή του 140. Δεν τη λέγανε, αλλά πού πήγες, πόσα πράγματα κάνεις. Έχει 73 στάσεις, να σας δώσω μια εικόνα. Έχει τρεις στάσεις που λέγονται παλιό τέρμα. Η πρώτη στάση που λέγεται παλιό τέρμα, ξέρετε ποια είναι, η δεύτερη. Δηλαδή αυτή ήταν η διαδρομή του κάποτε. Το πραγματικό τέρμα του 140 κανένας δεν ξέρει που είναι. Στην Γλυφάδα ρώτησα και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι το 140 χάνεται στη θάλασσα και αναδύεται εκ νέου από τα τουρκοβούνια. Εδώ που τα λέμε, πες να πηγαίνεις στην Ατλαντίδα. Ήμουν ο Βίρονας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Προσπαθώ να βρω δουλειά εδώ και